Μιλάς σοβαρά τώρα? Ναι. Αύριο πρωί πετάμε για Λονδίνο στις 11. Δεν μπορώ να το δεχτώ έτσι αυτό, τηλεσίδικα. Δεν με υπολογίζεις. Αυτές είναι αποφάσεις ζωής. Δεν μπορείς να τις παίρνεις μόνος σου. Δεν πήρα καμία απόφαση μόνος μου, αγάπη μου. Δηλαδή, τι θέλεις? Να κάθομαι μέσα στο σπίτι και να πηγαίνουμε βόλτες στο πάρκο? Και κάθε τέλος του μήνα να πηγαίνω από το Ηνωπιείο να εισπράττω? Ο μαθητής με πέταξε από το νευραλγικό πόστο. Και εσύ δεν θες να κάνεις πίσω? Ωραία. Εγώ σε λίγο μπαίνω στον 8ο μήνα. Το σκέφτηκες αυτό? Είναι πολύ σημαντικός μήνας για την εγκυμοσύνη. Πρέπει να ρωτήσω το γυναικολόγο αν επιτρέπεται. Μπορεί να μην κάνει να πετάξω. Για να πηγαίνω έρχεσαι όμως στην Κρήτη δεν έχεις πρόβλημα, ε? Εντάξει, Μελίνα. Μαζί σου. Δεν θέλω με τίποτα να υπάρξει ούτε καν ο παραμικρός κίνδυνος. Οπότε, ας πάμε στον γυναικολόγο να ρωτήσουμε. Μόνη μου θα πάω. Όχι. Δεν θέλω με τίποτα να πας εκεί και να τα κάνεις πλακάκια μαζί του και να με κοροϊδέψετε. Εσένα έψαχνα. Τα κανόνισα όλα. Αύριο φεύγω με τη Μελίνα και τη μικρή για το Λονδίνο. Τι να σου πω, ρε Αχιλλέα. Είσαι ξεροκέφαλος. Άσε εμένα. Εσύ κοίτα, μην τα κάνεις μαντάρα με τη Δήμητρα. Θέλω το θύμα με την Αλεξάνδρα να το χειριστείς με ψυχραιμία. Είναι καλό παιδί αυτή. Αν δεν κάνεις λάθη, δεν θα σου δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Άλλο. Θέλω να προσέχεις τον Ματθαίο. Να κάνεις ό,τι μπορείς να τα ξαναβρει με την Αναστασία. Τον αγαπάει και την αγαπάει. Μάλιστα. Άλλο. Τίποτα. Θα μου λείψεις, ρε. Και εμένα. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί το έκανες? Γιατί το έκανες, ε? Για να αποδείξω στο διαμαντίδιο ότι μπορώ. Το κάθαρμα. Το κάθαρμα σε εκμεταλλεύτηκε. Το κάθαρμα. Μην τον βρίζεις, σε παρακαλώ, μην τον βρίζεις. Δεν θέλω να τον βρίζεις, δεν θέλω να έχετε εχθρικές σχέσεις μεταξύ σας. Είστε άνθρωποι που με γεννήσανε. Γιατί έκανε την απαγωγή της Μελίνας? Για να εξαντλήσει τους Μαθαίους. Για να γονατίσει το ΣΥΦ οικονομικά, για να τους έχει στο χέρι. Χρυσάνθη. Και τι ακριβώς έκανες? Τι έκανες? Έκανα το σχέδιο για την εκτέλεση μαζί με τον Κλάους. Έναν κολλητό μου από το ίδρυμα που μεγάλωσε στη Γερμανία. Πριν 2 χρόνια ήμασταν στην Κύπρο. Δεν θα το ξεχάσω, ήταν 27 Ιούνιου. Ήμασταν στο γάμο του Αχιλλέα και της Μελίνας. Μετά το γάμο έγινε ένα πάρτι στην παραλία. Κράτησε μέχρι αργά. Ο Αχιλλέας με τη Μελίνα κάποια στιγμή έφυγαν. Εγώ την έπεσα στη Βασιλική. Δεν ξέρω αν την έχεις γνωρίσει τη Βασιλική. Τη χρειαζόμουν για άλοθη. Μου είναι δύσκολο να θυμάμαι. Θέλω να τα μάθω όλα. Τα πάντα. Περίμενα λίγη ώρα αφού του φύγει ο Αχιλλέας και η Μελίνα. Πήγα σπίτι τους. Σπίτι που ήταν. Στην Αγία Νάπα.
Κρίστηκα. Άρχισα να κρυφακούω. Τι λένε. Η Μελίνα πήγε να κάνει μπάνιο. Το Αχιλλέας έμεινε μόνος του. Τον πλησίασα από πίσω. Τον χτύπησα στο κεφάλι. Προχώρησαμε στο σπίτι. Άκουσα νερά από πάνω. Η Μελίνα έκανε μπάνιο. Μπήκα σιγά σιγά. Είδα τη σκιά της πίσω από την κουρτίνα. Την τύλιξα. Όχι, σταμάτα. Σταμάτα, δεν μπορώ να ακούσω άλλο. Δεν έχω να ακούσω άλλο. Είσαι έτοιμη, αγάπη μου, να πάμε στο Θεοδόση. Θα πάω μόνη μου. Μελίνα, δεν το συζητώ καν. Μα καλά τώρα. Σοβαρά με έχεις κάνει να πάω στο Θεοδόση και να έρθω μετά να σου πω ψέματα ότι δεν με αφήνει να ταξιδέψω με αεροπλάνο. Ναι, σε έχω ικανή. Έλα, πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μα σου είπα πόσο όμορφη είσαι όταν σε πιάνει αυτό το πείσμα. Εσύ έχεις πολύ θράσος να έρχεσαι εδώ. Μα ούτε ένα τηλέφωνο. Θα δώσει συγγνώμη που σε έστησα εκείνο το βράδυ. Αλλά η κυρία από εδώ κινδύνευε στην Κρήτη και έφυγα άρουν Κρήτη. Τι να κινδύνευε. Μεγάλη ιστορία, θα δώσει άστο. Λοιπόν, εγώ και ο Χιλιάς πρέπει να ταξιδέψουμε στο Λονδίνο. Πιστεύεις ότι στην κατάστασή μου μπορώ. Δεν μπορώ, έτσι. Σταμάτα να του υπαγορεύεις με τον τρόπο σου να απαντήσει αρνητικά. Τι έγινε, ρε παιδιά. Έχει τα νεύρα του. Όχι, δεν έχω τα νεύρα μου. Λοιπόν, Θεοδόση, θέλω να μας απαντήσεις σαν γιατρός και να μας πεις ακριβώς τι πιστεύεις. Κοιτάξτε. Από τη στιγμή που η εγκυμοσύνη προχωράει απολύτως φυσιολογικά, δεν βλέπω να υπάρχει κανένα κίνδυνο στο να ταξιδέψετε. Και άμα έχει και ένα αέρος, αν γίνει κανένα ατύχημα. Πού, στο αεροπλάνο, θα μπορούσε να συμβεί και στο αυτοκίνητο, πηγαίνοντας τώρα από Λευκοσία σπίτι σου. Δεν μπορώ να απαντήσω με το αν. Ως γιατρός, σου λέω πως έχεις μια πολύ καλή εγκυμοσύνη και δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο το μωρό. Από εκεί και πέρα, δεν παίρνω και την ευθύνη έτσι όπως το θέτεις. Αν γίνει κανένα ατύχημα, όπως σου είπα και πριν, θα μπορούσε να συμβεί και με αυτοκίνητο. Σαφέστατος. Καταλάβεις τώρα, αγάπη μου. Πάμε, Λονδίνο. Πήρα το μεγάλο δρόμο, το καημό στο νόμο, μα μη με ξεχνάς. Πίσω μέχρι να γυρίσω, την ψυχή θα αφήσω, να μου την κρατάς. Τόσα όνειρα χαμένα, μάτια μου θλιμμένα, πίσω μη με. Καλά, τώρα θα θυμάμαι, είσαι τσακωμένη ακόμα, ρε αγάπη μου. Εννοείται. Για πόσο? Για πάντα. Α, για πάντα. Ναι, έχω πάρα πολλά νεύρα μαζί σου.
Μου αλλάζεις τη ζωή από τη μια μέρα στην άλλη. Όπου θα πάμε στο Λονδίνο που σου αρέσει. Ναι, υπό άλλες συνθήκες. Και που θα πεταχτούμε στο Παρίσι να σιγουρευτείς για τη Βασιλική. Δεν θέλω να σιγουρευτώ, μια χαρά σίγουρη είμαι. Στην Αντιγόνη είναι μια χαρά. Όπου θα δεις τη φιλενάδα σου που την αγαπάς πολύ. Δεν την αγαπάω τη φιλενάδα μου και ούτε και σαν αγαπάω. Μάλιστα. Τώρα σε ποιον λες ψέματα, σε μένα ή σε σένα? Δεν λέω ψέματα. Πιάσε με ήσυχη. Οκ. Okay. Δηλαδή αύριο στο αεροπλάνο θα είμαστε τσακωμένοι? Άσε με ήσυχη σου λέω. Κλωτσάει. Εννοείται πως κλωτσάει με αυτά που κάνεις. Ναι, ναι, μη φιλάς το παιδί μας που θα το υποβάλεις αύριο σε τέτοια διαδικασία. Αχ, είσαι στριμμένη. Είσαι πολύ στριμμένη. Άσε με. Όχι, δεν σε αφού. Σοβαρά μιλάω, άσε με. Δεν μπορώ τώρα, κάτι με έπιασε, ξέρεις. Oh. Αγάπη μου, πρέπει να φύγουμε για το αεροδρόμιο, ε. Αχιλλέα, δεν θα έρθω μαζί. Δεν θα έρθω στο Λονδίνο, φοβάμαι για την εγκυμοσύνη μου. Φύγε μόνος σου. Μελινά, σου τορκίζομαι ότι αν δεν έρθεις μαζί μου αυτή τη στιγμή θα φύγω μόνος μου. Σου τορκίζομαι.